Λοιπόν, εκτός συνόρων θα παραμείνουμε, διότι έχουμε αύριο τις εκλογές στην Τουρκία. 61 εκατομμύρια Τούρκοι ψηφοφόροι καλούνται αύριο Κυριακή στις κάλπες για να εκλέξουν τους δημάρχους τους. Μια ψηφοφορία για την οποία ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ανακοίνωσε ότι θα είναι η τελευταία που διοργανώνεται υπό την εξουσία του. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτό βέβαια μπορούμε να το πάρουμε έτσι στα σοβαρά. Ερντογάν είναι αυτός. Οι δημοσκοπήσεις δίνουν προβάδισμα στον Ιμάμογλου, ωστόσο οι αναλυτές μετά από όσα είδαν να συμβαίνουν πέρυσι, θυμάστε τι λέγαμε πέρυσι, θυμάστε ποιες ήταν οι κουβέντες που κάναμε πριν τις τουρκικές προεδρικές εκλογές. Έπειτα λοιπόν από τον χθεσινό θρίαμβο του Ερντογάν δεν εκπλήσονται πλέον από τίποτα και νομίζω έτσι πρέπει να συζητήσουν, να συζητάμε μέχρι να δούμε ποιο θα είναι το αποτέλεσμα της κάλπης. Εδώ μιλάμε για μια πολλαπλή εκλογική αναμέτρηση με την Κωνσταντινούπολη να αναδεικνύεται στο περιζήτη το τρόπαιο. Ο κύριος Ιωάννης Γρηγοριάδης, αναπληρωτής καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης στο Πανεπιστήμιο του Μπίλκεντ στην Άγκυρα είναι μαζί μας για να κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Κύριε Γρηγοριάδη, καλησπέρα σας. Καλό μεσημέρι, εύχομαι. Δεν είναι στη... Όχι, έπεσε η γραμμή μας. Δεν πειράζει. Θα έχουμε σε πολύ λίγο, φαντάζομαι, τον κύριο Γρηγοριάδη για να δούμε ποια είναι το κλίμα. Νομίζω ότι τον πετυχαίνουμε και στην Τουρκία. Επομένως, θα έχει την ευκαιρία να μας περιγράψει πώς αποτυπώνουν τα μέσα ενημέρωσης σε αυτή την πορεία προς τις εκλογές. Το γεγονός δηλαδή ότι θα εκλεχθούν δήμαρχοι. Και βέβαια να δούμε τι γίνεται με την Κωνσταντινούπολη. Μιλάμε τώρα για 16 εκατομμύρια κατοίκους. Και δεν είναι μόνο αυτό. Η Κωνσταντινούπολη ουσιαστικά αντιπροσωπεύει το 30% του ΑΕΠ. Αυτό και μόνο λέει πολλά. Γιατί ο Ερντογάν θέλει πάση θυσία να την κερδίσει. Ελπίζω ότι μας ακούει ο κύριος Γρηγοριάδης τώρα. Ναι, σας ακούω. Καλημέρα σας. Καλό μεσημέρι, κύριε Γρηγοριάδη. Σας πετυχαίνουμε όντως στην Τουρκία. Έχετε επιστρέψει ή είστε εδώ? Στην Άγκυρα, να βρίσκεται. Είστε στην Άγκυρα. Λοιπόν, πώς είναι το κλίμα στην Άγκυρα, λίγο πριν να ανοίξουν οι κάλπες? Υπάρχει προφανώς μια ανησυχία και το ερώτημα είναι αν θα μπορέσει η αντιπολίτευση να προστατεύσει τους, τα μεγάλα κέρδη που είχε σημειώσει πριν από 5 χρόνια στις δημοτικές εκλογές, που είναι οι 3 μεγάλοι δήμοι της χώρας. Και βεβαίως, επειδή στην Άγκυρα φαίνεται ότι η νίκη του Μανσούρ Γιαβάς είναι αναμενόμενη, υπάρχει μεγάλη διαφορά στις δημοσκοπήσεις. Το ερώτημα είναι αν θα μπορέσει ο Εκρέμι Μάμογλου να επανεκλεγεί με όρους πολύ πιο δυσμενείς από την προηγούμενη φορά, διότι τότε ήταν άγνωστος, είχε το πλεονέκτημα του εφηδιασμού. Αυτή τη φορά είναι όλος ο κρατικός μηχανισμός απέναντί του. Δεν υπάρχει καν ο συνασπισμός της αντιπολίτευσης, ο οποίος τον είχε βοηθήσει πολύ τότε και με το κόμμα της Μεράρα Ξενέρ, το E-Party, και με το φιλοκουρδικό κόμμα, το οποίο δεν τον είχε υποστηρίξει και τώρα τη ουδέτερη στάση. Οι δημοσκοπήσεις οι πρόσφατες δείχνουν ότι τα πηγαίνει καλά, αλλά επειδή υπήρχε η απογοήτευση των περσινών προεδρικών εκλογών, ναι, για την αντιπολίτευση, όπου οι δημοσκοπήσεις έδιναν μια πολύ πιο θετική εικόνα για την αντιπολίτευση από αυτήν που τελικά προέκυψε από την κάλπη, υπάρχει και μια αυτοσυγκράτηση. Νομίζω ότι οι σοβαροί αναλυτές το λένε πια ξεκάθαρα, ότι δεν ρισκάρουμε πρόβλεψη. Γιατί είναι πραγματικά αδύνατο να προβλέψεις τι θα γίνει. Ούτε νίκη ούτε ήττα της αντιπολίτευσης ή της κυβερνητικής πλευράς θα τους εξέπλητε πια. Και αυτό γιατί οι συνθήκες στις οποίες βαδίζουν οι Τούρκοι στις εκλογές είναι πάρα πολύ δύσκολες. Θέλω να πω, κάνουμε μια ανάλογη συζήτηση και εδώ, κύριε Γρηγοριάδη, με τι σκεπτικό ψηφίζει ο καθένας. Και άρα, αν πούμε ότι κάποιος ψηφίζει με βάση τη τσέπη του, με βάση την ακρίβεια, η τουρκική οικονομία βρίσκεται σε περιδίνηση αυτό το διάστημα. Ενδεχομένως να μην μπορούν και οι δημοσκόποι να πέσουν μέσα στις προβλέψεις τους. Εσείς τι λέτε γι' αυτό? Υπάρχει και το ενδεχόμενο της αποχής, το οποίο βεβαίως μπορεί να επηρεάσει πολύ τα εκλογικά αποτελέσματα. Δηλαδή έχει μεγάλη σημασία για το αν ένας φιλοκυβερνητικός ψηφοφόρος θα εμφανιστεί στην κάλπη ή όχι. Γιατί αν ο ψηφοφόρος αυτός δεν προτίθεται να ψηφίσει την αντιπολίτευση, μπορεί όμως να στερήσει από τον κυβερνητικό συνασπισμό την ψήφο του, που και αυτό στην ουσία συμβάλλει κατά έναν τρόπο στην επικράτηση της αντιπολιτεύσεως. Υπάρχει μεγάλη ανησυχία. Όπως είπατε, η κατάσταση της οικονομίας είναι δεινή, αλλά δεν ήταν και πέρυσι. Δεν ήταν καλύτερα τα πράγματα όταν επεκράτησε πάλι ο Τούρκος πρόεδρος στις εκλογές.
ότι υπάρχει αυτή η μεγάλη ανησυχία και όπως αναφέρατε και πριν, η Κωνσταντινούπολη θα δώσει το μήνυμα και το σύνθημα για την επόμενη μέρα των εκλογών. Είναι μια πόλη με, όπως αναφέρατε και πολύ σωστά, με ένα πολύ μεγάλο πληθυσμό, περίπου 16 εκατομμυρίων κατοίκων, που εκπροσωπεί πάνω από το 1 τρίτο του ακαθαρίστου εγχωρίου προϊόντος της χώρας. Και είναι μια πολιτική πλατφόρμα η οποία συγκρίνεται μόνο με την προεδρία της χώρας. Δηλαδή ο δήμαρχος της πόλης είναι προεβλημένος, είναι γνωστός και διαχειρίζεται και ένα πολύ μεγάλο προϋπολογισμό. Αυτό νομίζω πρέπει να το υπογραμμίσουμε, ναι, ότι 30% του ΑΕΠ. Είναι εφαλτήριο. Όχι, ναι. Βεβαίως δεν ελέγχει αυτό το ποσό μόνος του ο Δήμος. Αυτό το ποσό όμως συμβάλλει στο να έχει ο Δήμος δημοτικά τέλη, να έχει έναν μηχανισμό άσκησης κοινωνικής πολιτικής, παρέμβασης στην δημόσια ζωή. Και ας μην ξεχνούμε ότι αυτό έκανε και ο Τούρκος πρόεδρος πριν από τη δεκαετία του 90. Ναι, στην αρχή του δηλαδή, στο ξεκίνημα. Ακριβώς, οπότε, ναι. Ακριβώς. Και ίσως φοβάται ακριβώς αυτό, ότι ο Ιμαμόγλου θα ακολουθήσει τα δικά του βήματα και ως προς αυτό. Δηλαδή θα χρησιμοποιήσει τον Δήμο σε εφαλτήριο για την... τις προεδρικές του φιλοδοξίες. Ναι, και αυτό θέλω να πω, επειδή το timing πάντα παίζει ρόλο, ιδίως μετά τη δήλωση ότι, του Ερντογάν, του ίδιου του Ερντογάν, δεν ξέρω πόσο βέβαια πρέπει να το δένουμε κόμπο αυτό, ότι θα είναι οι τελευταίες εκλογές αυτές, οι δικές του, αυτό μπορεί να ερμηνευθεί και ως εξής, ότι ο Ιμάμογλου, αν κερδίσει, θα είναι ο επόμενος προεδρικός υποψήφιος. Εάν πάλι, να το δούμε και διαφορετικά, εάν κερδίσει στην πόλη ο Ερντογάν, ο άνθρωπος του Ερντογάν, ο Κουρούμ. Το πιθανότερο τότε είναι να υπάρξει μια νέα κρίση στην αντιπολίτευση και αναφέρομαι και στο κόμμα της εξωματικής αντιπολιτεύσεως. Είναι πολύ πιθανόν οι άνθρωποι περί του Κεμάλ Κιλιτσιτάρουλου, οι οποίοι ετήθηκαν στις πρόσφατες εσωτερικές εκλογές στο συνέδριο, να διεκδικήσουν εκ νέου την προεδρία του κόμματος, δηλαδή θα αμφισβητήσουν τον Οσκή Ροζέλ, ο οποίος συνδέεται και με τον Ικραήμ Μάμογλου, και εκεί δεν θα απέκλειται το ενδεχόμενο να ιδρύσει ο Ικραήμ Μάμογλου δικό του κόμμα. Δείτε και αυτό πολύ ως ενδεχόμενο. Δηλαδή, αν δει ότι το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα περιπέχει σε μια νέα φάση εσωστρέφειας και περιδίμησης, είναι πολύ πιθανό να προσπαθήσει να διεκδικήσει την πολιτική του σταδιοδρομία εκτός του κόμματος. Mm-hmm. Και βεβαίως, αυτό βεβαίως θα σημαίνει ότι το ανταγωνιστικό στοιχείο της τουρκικής πολιτικής αντιπαράθεση θα δυνατήσει πάρα πολύ, διότι πλέον θα είναι όλο και πιο δύσκολο να υπάρξει κάποιος υποψήφιος ο οποίος θα μπορέσει να νικήσει τον Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν στην κάλπη. Και αυτό βεβαίως θα οδηγήσει και σε ακόμα μεγαλύτερη απογοήτευση ένα μεγάλο μέρος της τουρκικής κοινής γνώμης, το οποίο εξακολουθεί να πιστεύει στη δημοκρατία ως εργαλείο για την αλλαγή της κυβέρνησης της χώρας. Mm-hmm. Αυτό έχει ήδη σημειωθεί και φέτος. Δηλαδή, έχω ακούσει κάποιες αναφορές από μη κυβερνικές οργανώσεις οι οποίες ενδιαφέροντα να εξασφαλίσουν το αδιάβλητο της εκλογικής διαδικασίας, δηλαδή διόριζαν αντιπροσώπους σε κάλπες, σε περιοχές απομακρυσμένες ή περιοχές ύποπτες εντός εισαγωγικών. Και αυτό που άκουσα είναι ότι ενώ πέρυσι στις περσινές προεδρικές εκλογές υπήρχε ενδιαφέρον εκατοντάδων χιλιάδων φοιτητών ή νέων να συμβάλλουν σε αυτή τη διαδικασία, φέτος το ενδιαφέρον είναι πάρα πάρα πολύ μειωμένο. Μιλούμε για δεκάδες χιλιάδες, είναι για εκατοντάδες χιλιάδες ενδιαφερόμενα. Mm-hmm. Προφανώς δείχνει μια απογοήτευση. Ναι, μια απογοήτευση. Οι Τούρκοι ψηφοφόροι πιστεύετε ότι στις τοπικές εκλογές ψηφίζουν τελικά κόμμα, δεν ψηφίζουν προσωπικότητες, δεν ψηφίζουν τους υποψηφίους για το έργο τους? Το λέω αυτό γιατί η υποψηφιότητα κόντρα στον Ιμάμογλου είναι ενός ανθρώπου ο οποίος είναι γνωστός, έχει αφήσει τα διαπιστευτήριά του και δεν είναι και τα καλύτερα. Είναι, αν δεν κάνω λάθος, ήταν υπουργός περιβάλλοντος, ήταν ο άνθρωπος ο οποίος υποσχέθηκε στους σεισμόπληκτους στο Χατάι σπίτια, ενώ οι άνθρωποι αυτοί ζουν ακόμα σε σκηνές. Αυτό που λέτε ισχύει. Από την άλλη, όμως, ο κυβερνητικός μηχανισμός πληροφόρησης προσπάθησε να παρουσιάσει ως τεχνοκράτη ο οποίος θα προστατεύσει την Κωνσταντινούπολη από τον μελλοντικό υποτιθέμενο σεισμό. Α, μπαίνει και αυτό δηλαδή στη προεκλογική ατζέντα. Μάλιστα. Η περί του σεισμού συζήτηση είναι πολύ έντονη στην Κωνσταντινούπολη, ακριβώς διότι τα τελευταία χρόνια έχουν χαθεί πάρα πολλοί ανοιχτοί χώροι και υποδομές, οι οποίες
θα συνέβαλαν σε μια πιο αποτελεσματική αντιμετώπιση ενός μεγάλου σεισμού. Και βεβαίως υπάρχει και ο πρόσφατος πολύ μεγάλος σεισμός στην Ανατολική Τουρκία. Και στην Νοτιοανατολική Τουρκία, ο οποίος έχει οξύνει την ανησυχία. Από την άλλη όμως υπάρχει και το ζήτημα της αποτελεσματικότητας. Νομίζω ότι εκεί είναι που η υποψηφιότητα Γιαβάς είναι αδιαφιλονίκητη, διότι ο Γιαβάς αποδείχθηκε ως ένας πολύ καλός δήμαρχος. Δηλαδή μπορεί να επιδείξει και έργος δήμαρχος την προηγούμενη πενταετία. Με τον Ιμάμογλου η κατάσταση είναι λίγο πιο σύνθετη, διότι ο Ιμάμογλου πολεμήθηκε πάρα πολύ από την κρατική μηχανή. Δηλαδή πολλά από τα έργα τα οποία ήταν να τα εκτελέσει ο Δήμος με κρατική επιχορήγηση, ο Δήμος τα έχασε και τα έκαναν άλλοι οργανισμοί, δεν έγιναν καθόλου, ακριβώς για να μην δοθεί η δυνατότητα στον Ιμάμογλου να επιδείξει έργο. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα του μετρό από το κέντρο της πόλης στο νέο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης, το οποίο τελικά ολοκληρώθηκε αλλά από το Υπουργείο Υποδομών, όχι από τον Δήμο όπως ανέμεναν όλοι. Μάλιστα, γιατί μπήκαν πολλά εμπόδια. Μάλιστα. Όμως, του πιστώνονται πράγματα του Ιμάμογλου, ότι επέδειξε ένα κοινωνικό έργο, φρόντισε τους ευπαθείς σε μια, ξαναλέω, πολύ δύσκολη οικονομική συνθήκη που δεν είναι αυτονόητο ούτε να μπουκάλει γάλα. Ασφαλώς, και εκεί αναφέρεται και η μεγάλη δυνατότητα που του παρέχει ο Δήμος. Φανταστείτε ότι ο Δήμος της πόλης έχει δικό του αρτοποιείο, το οποίο μπορεί και παρέχει άρτο και λαγάνα, τώρα που είναι και το Ραμαζάνι και είναι παραδοσιακή η λαγάνα στην Τουρκία, σε τιμές κάτω των εμπορικών τιμών αγοράς άρτου. Δηλαδή κατορθώνει να παρέχει ένα τόσο βασικό είδος διατροφής όπως το ψωμί σε τιμές οι οποίες είναι χαμηλότερες, και αυτό βεβαίως καταγράφεται στα θετικά του. Έχει προσπαθήσει και αυτός, και βεβαίως αυτό που τον χαρακτηρίζει είναι τα πολύ έντονα επικοινωνιακά του χαρίσματα. Το ότι μπορεί να απευθύνεται σε όλους τους Τούρκους πολίτες με έναν τρόπο που δεν συνηθίζεται κυρίως από υποψηφίους του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος. Ναι. Όπως ο Ρεζέπ Ταϊπ Ερντογάν είχε αυτό το χάρισμα. Στο φαϊγέτη, φαίνεται αυτό. Μάλλον γι' αυτό ενοχλείται ιδιαίτερος και ο Ερντογάν. Δηλαδή γι' αυτό τον έχει στη γωνία και τον παρακολουθεί. Είναι γεγονός ότι έχει επιδείξει όλα τα επικοινωνικά χαρίσματα τα οποία συνέβαλαν στην άνοδο του Τούρκου Πρόεδρου πριν από μερικές δεκαετίες. Και γι' αυτό ακριβώς υπάρχει αυτή η έντονη ανησυχία. Ενώ, για παράδειγμα, ο Κεμάλ Κιλιστάρολου ουδέποτε προκάλεσε αυτή την ανησυχία, διότι δεν είχε αυτά τα προσόντα, δεν είχε αυτή τη δυνατότητα, και ίσως και γι' αυτό και το αποτέλεσμα πέρυσι ήταν αυτό που ήταν. Μάλιστα. Θέλω να σας ρωτήσω, κλείνοντας, κύριε Γρηγοριάδη, τι ρόλο θα παίξει η κουρδική ψήφος? Είναι μια περίπλοκη συνθήκη σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση, αυτή η οποία συνδέεται με την κουρδική ψήφο, διότι από τη μία Κρέμι Μάμογλου έχει παραδοσιακά πολύ καλές σχέσεις με την κουρδική κοινότητα της Κωνσταντινούπολης. Από την άλλη όμως υπάρχει μια μεγάλη απογοήτευση των Κούρδων από την περισσότερη του συνεργασία με το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα, όχι με τον Ιμάμογλου προσωπικά, αλλά με το κόμμα, διότι η υποστήριξη που έριξαν στο Κεμάλ Κιλιστάρογλου τους κόστησε πάρα πολύ τις βουλευτικές εκλογές. Δηλαδή δεν είναι μόνο ότι έχασε ο Κιλιστάρογλου, αλλά έχασαν και αυτοί οι έδρες στην Βουλή. Και υπήρξε βεβαίως και η αποκάλυψη ότι ο Κεμάλ Κιλιστάρογλου είχε συνεργαστεί μυστικά και είχε υπογράψει ένα σύμφωνο με τον ηγέτη του ακροδεξιού ξενοφοβικού κόμματος, τον Ουμίτ Οζδάρ, ο οποίος είναι βεβαίως ξενοφοβικός και εναντίον των Σύρων μεταναστών, αλλά είναι και πάρα πολύ σκληρός εις βάρος της κουρδικής μειονότητας, τις απόψεις του. Οπότε κάποιοι είπαν ότι αν η αντιπολίτευση και η κυβέρνηση μας αντιμετωπίζουν με τον ίδιο τρόπο και είναι διαδεθειμένοι να συνεργαστούν με τα ακροδεξιά στοιχεία της κοινωνίας, εμείς θα πάμε με τον ισχυρότερο για με αυτόν ο οποίος. Ή δεν θα πάμε πουθενά. Ή θα διαλέξουμε το δρόμο της αποχής. Θυμίζω εκείνο το περιστατικό του 19, που υπήρχαν δήμαρχοι έτσι, φιλοκουρδικών απόψεων, οι οποίοι αντικαταστάθηκαν από διορισμένους διοικητές. Ακριβώς. Και αυτό έγινε. Και η συζήτηση τώρα ήταν ότι αν μπορούν να διαπραγματευτούν με τον Ερντογάν, είτε να αφαιθεί ελεύθερος ο Σελαχατίν Ντεμίρτας, είτε να μην καταργήσει και πάλι τους δημάρχους που θα εκλεγούν στις ανατολικές επαρχίες της Τουρκίας με το κουρδικό ψηφοδέλτιο. Διότι προφανώς, αν γίνουν ελεύθερες εκλογές, σε
ένα πολύ μεγάλο μέρος της Τουρκίας θα εκλεγούν Κουρδοί υποψήφοι. Το πρόβλημα είναι μετά ότι η κρατική εξουσία τους πάβει και διορίζει εντεταλμένους δημοσίους υπαλλήλους ως δημάρχους. Μάλιστα. Εδώ δεν υπάρχει αυτή. Ναι. Αυτό που θα φανεί τώρα είναι αν ο Ιμάμογλου ως προσωπικότητα μπορεί να πείσει τους Κούρδους να παραβούν την οδηγία του κόμματός τους και να ψηφίσουν τον ίδιο. Για να δούμε. Θα φανεί κοντός ψαλμός αλληλούια. Πάντως κάθε εκλογική αναμέτρηση στην Τουρκία, ακόμα και αυτές που είναι έτσι, δημοτικές εκλογές, τοπικές εκλογές, δεν χάνουν ποτέ το στοιχείο της πόλωσης. Και νομίζω ότι αυτό εξηγεί γιατί οι Τούρκοι ψηφοφόροι δεν βασίζονται πάντα στα έργα, αλλά κυρίως ψηφίζουν πρόσωπα και πολιτικές. Αυτό έχει να κάνει και με τον τρόπο με τον οποίο ιδρύθηκε η τουρκική δημοκρατία. Από το 1923 και μετά υπήρχαν μεγάλες αντιθέσεις και πολλώσεις. Και βεβαίως αυτό είναι το εργαλείο με το οποίο ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν ίδρυσε την πολιτική του ηγεμονία. Οπότε είναι πολύ δύσκολο να αλλάξει κανείς το παράδειγμα και το πλαίσιο μέσα στο οποίο γίνεται αυτή η πολιτική αναμέτρηση. Ο Ιμάμογλου προσπάθησε να το κάνει αυτό στις προηγούμενες εκλογές και πέτυχε και έχει προσπαθήσει να κρατήσει τον πύχη της πόλωσης χαμηλά ακριβώς για να μιλήσουν τα έργα και οι αποτυχίες κυβερνητικής πολιτικής και αναπόφευκτη κυβερνητική φθορά που υπάρχει. Όταν ο πολίτης δεν σκέφτεται μόνο με όρους ταυτοτικούς αλλά με όρους οικονομικούς και θεωρείται ότι το ενδεχόμενο μιας πολιτικής αλλαγής είναι πάντοτε κάτι το οποίο είναι καλό και κάτι από το οποίο μπορεί κανείς να προσδοκεί κάτι περισσότερο για το μέλλον. Μάλιστα. Κύριε Γρηγοριάδη, σας ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα που κάναμε. Να είστε καλά. Εύχομαι καλό υπόλοιπο Σαββατοκύριακο. Ο κύριος Ιωάννης Γρηγοριάδης, αναπληρωτής καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης στο Πανεπιστήμιο Μπίλκεν της Άγκυρας.